Πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Κόνσουλα, είναι πολύ μεγάλη μου χαρά να απαντήσω το ερώτημά σας. Όπως γενικά, πρέπει, κύριε Πρόεδρε, να το δηλώσω ότι είναι πολύ μεγάλη μου χαρά να βρίσκομαι στο Κοινοβούλιο να απαντώ ερωτήσεις. Είναι τις πιο ευχάριστες στιγμές αυτής της δύσκολης δουλειάς. Ιδίως σε μια περίοδο που περνάω το περισσότερο μου χρόνο στις Βρυξέλλες, όπου ξέρετε, είναι μια διαδικασία καθαρά αντικοινοβουλευτική και μια διαδικασία που προσπαθεί να ακυρώσει τα κοινοβούλια, όχι μόνο το δικό μας. Τώρα, ας έρθουμε στο θέμα, να είμαστε ξεκάθαροι. Γιατί ο κόσμος των νησιών χρειάζεται καθαρότητα. Πρέπει να είμαστε απολύτως σύντομοι και περιεκτικοί. Την περασμένη φορά που μίλησα για το συγκεκριμένο ζήτημα, είχα δηλώσει ευθαρσώς ότι δεν πρόκειται στο διάστημα αυτής της επέκτασης της Δανειακής Συμφωνίας να ανεχθούμε οποιαδήποτε αύξηση του ΦΠΑ στα νησιά. Και είχα προχωρήσει και περαιτέρω, είχα πει ότι εν μέσω καλοκαιρινής περίοδου δεν θα υπάρξει καμία απολύτως αύξηση. Ισχύει. Δεν θα υπάρξει καμία απολύτως αλλαγή μέχρι το Σεπτέμβριο. Αυτό είναι δεδομένο. Πρέπει να σας πω, κύριε Κόνσουλα, και το ξέρετε, αλλά να το πω και δημοσίως και εδώ στο Κοινοβούλιο, ότι έχω δεχθεί ιδιαίτερα ισχυρές πιέσεις να υπάρξουν αυξήσεις στο ΦΠΑ των νήσων. Ιδιαίτερα ισχυρές πιέσεις. Σε βαθμό που νομίζω ότι πρέπει να αναχθεί στη σφαίρα της ψυχιατρικής. Ο λόγος για τον οποίο πηγαίνει στην Ουάσιγκτον και εκεί που υπάρχουν τόσες χιλιάδες υποσημαντικά θέματα να συζητηθούν, σε πιέζουν για το ΦΠΑ στα νησιά. Ή για τα φαρμακεία. Υπάρχουν κάποια ιδεολογήματα, κάποιες ιδεολειψίες των θεσμών, που νομίζω ότι κάποια στιγμή όταν θα έχει τελειώσει αυτή η ιστορία της διαπραγμάτευσης, καλό να τη συζητήσουμε για να την αναλύσουμε, να δούμε γιατί. Θέλω να σας πω ότι τόσο ο Πρωθυπουργός όσο και εγώ δεν χάνουμε ευκαιρία να επιχειρηματολογήσουμε για αυτά που λέγατε εσείς. Ο κύριος Τσίπρας ξόδεψε πολύ καιρό με την κυρία Μέρκελ να της εξηγεί ποιο ήταν το σκεπτικό για έναν μειωμένο ΦΠΑ στα νησιά. Ότι δεν είναι το ίδιο να μεταφερθούν εμπορεύματα και άνθρωποι από το Αμβούργο στη Στουτκάρδη, όπως είναι να πας από την Ίσυρο στη Σαντορίνη. Χρησιμοποιούμε κάθε λογικό επιχείρημα, χρησιμοποιούμε και τα παραδείγματα που αναφέρατε, για παράδειγμα στις Κανάριες νήσους, που είναι 5% ΦΠΑ, σε άλλα νησιωτικά συμπλέγματα και στη Σκωτία, βέβαια δεν είναι Ευρωζώνη, όπου είναι πολύ χαμηλότερο ο ΦΠΑ και το καθεξής. Στην ερώτησή σας είπατε ότι έχει μεγάλη ευθύνη η κυβέρνηση για την αναστάτωση που δημιουργείται στο νησιωτικό πληθυσμό. Δεν νομίζω ότι εμείς είμαστε υπεύθυνοι γι' αυτό. Εμείς προσπαθούμε παντού και πάντα να λέμε αυτό που σας είπα τώρα. Η αναστάτωση προκαλείται από την τεράστια πίεση εκ μέρους των δανειστών, η οποία μεταφέρεται μέσα από τις εφημερίδες. Θέλω να σας πω ότι βέβαια υπάρχουν ζητήματα. Είναι σκάνδαλο, κατά με, και νομίζω θα συμφωνήσετε, το γεγονός ότι πέρυσι το καλοκαίρι είχαμε σχεδόν διπλασιασμό της τουριστικής κίνησης στη Μύκονο και στη Σαντορίνη και είχαμε μείωση των εσόδων από το ΦΠΑ. Εδώ αυτό είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να το αποδεχθούμε. Είναι ένα σκάνδαλο αυτό. Τώρα, υπάρχουν άλλοι τρόποι βεβαίως να αντιμετωπιστεί αυτό, όχι με αύξηση του συντελεστή. Αυτό είναι, πάει κόντρα σε αυτό που θέλουμε να πετύχουμε. Υπάρχει, για παράδειγμα, η σκέψη για ένα ανώδατο όριο στις αλλαγές της μετρητής, ιδίως για τους τουρίστες. Κάτι το οποίο θα αυξήσει την εισπραξιμότητα του ΦΠΑ. Εγώ θα δεσμευτώ σε κάτι αυτή τη στιγμή. Γιατί, όπως ξέρετε, ο ΦΠΑ είναι ένα από τα μεγάλα ακαθόδη ζητήματα της διαπραγμάτευσης αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Δεν είναι κακό να υπάρχει ένας εναρμονισμός του ΦΠΑ. Ένας εξορθολογισμός του συστήματος ΦΠΑ. Νομίζω και η δική σας κυβέρνηση θα το σκεφτόταν. Αλλά η δέσμευσή μου ποια είναι? Ότι αν υπάρξει αύξηση για τους κατοίκους των νησιών, θα προβλεφθεί ένα σύστημα απλό, ηλεκτρονικό, χωρίς να χρειαστεί επισκέψεις σε ΔΟΗ, που έτσι και αλλιώς δυστυχώς κλείνουν σε πολλά νησιά, όπου να γίνεται επιστροφή της διαφοράς στους κατοίκους των νησιών, εάν αυξηθεί και στο πλαίσιο ενός εξορθολογισμού και ενός εναρμονισμένου ΦΠΑ. Οι νησιώτες δεν θα πληρώσουν περισσότερο ΦΠΑ και θα υπάρχει πρόβλεψη ώστε να υπάρχει απόδοση της οποιασδήποτε αύξησης, γιατί μετά το Σεπτέμβριο εποχή μιλάμε τώρα. Φέτος δεν θα υπάρξει καμία διαφορά σε αυτή την τουριστική σεζόν. Ευχαριστώ.